με τα πλέον ευγενικά αισθήματα και φιλόξενα με καστοριανά αισθήματα υποδεχόμαστε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον καλωσόρισμα στην πόλη μας, στα πλαίσια της περιοδίας, του ευχόμαστε το καλύτερο αποτέλεσμα στην πολιτική διαδικασία που ακολουθείτε, με στόχο την ενίσχυση της ευρύτερης έννοιας της δημοκρατίας, που πρέπει να έχει τα στοιχεία του διαλόγου, της συνένεσης και της βαθύτερης έννοιας της δημοκρατίας. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ, στο γραφείο του Δημάρχου της Καστοριάς. Αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι, λοιπόν, εμείς έχουμε σπίτι σε κάθε πόλη, δημάρχια που μας φιλοξενεί. Γιατί οι δημαρχοί, ανεξάρτητα από την πολιτική ταυτότητα του καθενός, μιλάμε μια κοινή γλώσσα, σας πληροφορώ, τη γλώσσα της πραγματικότητας. Αρχίζουμε κατευθείαν και μιλάμε για τα προβλήματα, για τις λύσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν και αυτό σε βοηθάει αμέσως να βρεις, σε βοηθάει αμέσως να βρεις έναν κοινό λόγο και γι' αυτό κατά κανόνα υπάρχει και η σύμπτωση των απόψεων. Τα προβλήματα πια χρόνια, τα ξέρουμε ποια είναι. Εγώ ανέλαβα αυτή την προσπάθεια τώρα, αυτή την πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ανάδειξης ηγεσίας για την κεντροαριστερά και ένα από τα πρώτα μελήματά μου, είτε εκλεγώ είτε όχι πάντως, στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι πια να φέρω με αποφασιστικότητα μπροστά το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να πάμε για μια γνήσια αποκέντρωση, για μια γνήσια τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα αποτελέσει σωτηρία και για τη χώρα, αλλά και για τους δημάρχους, οι οποίοι ταλαιπωρούνται αφάνταστα και συχνά ξεχνάμε ότι οι Δήμοι κρατάνε τη χώρα όρθια κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες, γιατί ναι, μεν τα παράπονα στο Δήμαρχο, αλλά και ο Δήμαρχος καμιά φορά αυτό που ζητά είναι ο κόσμος να κατανοεί το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Ευχαριστώ πολύ.